Να είμαστε, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είμαστε αυτοί που, τι είπε προηγούμενος, που βγάζουμε λεφτά από τον ΠΑΟΚ, ενώ αυτός πληρώνει. Δεν ξέρω, είπε και αυτό. Όταν θέλετε να... Ας εγώ στο μη, καρφώ, μη καρφώνεστε. Κάνω μια είχαμε λίστα, τι πήρε εσείς που σου φέρω καθένα στον ΠΑΟΚ. Και από πού αμείβεται. Ας τα βάλουμε κάτω μια μέρα. Όποιος θέλει, λέοντος αφού 18. Κάτσε γιατί όροφος... έτσι έλεγε και ένας άλλος, μια άλλη ψυχή παίρνει λεφτά από τον ΠΑΟΚ και έφαγε 6 μήνες το κεφάλι. 6 μήνες έφαγε, ναι, 6 μήνες έφαγε, αλλά εντάξει. Έτσι όποιος έλεγε. Θέλει, λέοντος αφού 18. Έτσι έλεγε και μόλις τα είπαμε στο όροφος, δικαστήριο. Ούτε μαγιά τίποτα. Δεν προσβάλλω κανέναν. Να δούμε τι προσφέρει, τι πήρε εσείς που φέρει ο καθένας στον ΠΑΟΚ. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Φτάνει δηλαδή κάποιοι τι πιστεύουν, ότι πρέπει να μπαίνουν και τζάμπα στο γήπεδο και όχι, λένε εμείς πληρώνουμε. Ναι. Όχι, όχι, άστο το ότι πληρώνονται καλά, οι άλλοι. Το πώς παίρνουν τζάμπα δεν είναι άλλη κουβέντα τώρα. Αυτή δεν θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Ωραία, ελέοντος αφού 18 εκτός όροφος. Χωρίς μαγιά, χωρίς τίποτα. Σημειώνουμε 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα που δεν μπορούμε να πούμε στον αέρα, αλλά μπορούμε να τα πούμε κατηδίαν. Ναι, και θα μαθευτούν σε 6 λεπτά. Και λέει, προσέξτε, λέει, γιατί καρφώνεστε. Ναι. Δηλαδή, εσύ ρε μεγάλε που από όλα τα θέματα από τα οποία θα μπορούσες να ασχοληθείς βγαίνοντας στον αέρα, λες αυτό. Δεν καρφώνεσαι, νομίζεις. Τέλος πάντων, άστο τώρα, γιατί είναι... έχουν μαζευτεί πάρα πολλά και θα υπάρχει το ξέσπασμα. Εγώ περιμένω να τελειώσει η σεζόν, γιατί επί προσωπικού άκουσα πολλά. Θα τελειώσει η σεζόν και θα τα πάρουμε ένα-ένα. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ναι. Και με όλα αυτά που συμβαίνουν σε διάφορα επίπεδα, και όταν τα λέμε πάλι κακοί γινόμαστε, όχι, για το ποιοι φιλοξενούν ποιους στον αέρα της πόλης κλπ. Αν είναι να σε κατηγορήσουν για κάτι και να μας κατηγορήσουν δεν για θα κάτι, κατηγορήσουν ας είναι γι' αυτό, ρε φίλε. Δεν θα κατηγορήσουν για το ότι κάνουμε αβάντα στους κολλητούς μας. Που αυτούς... τυχαίνει να είναι παίχτες του ΠΑΟΚ. Που είναι, δηλαδή... Ποιοι είναι κολλητοί μας, ρε. Ο Γλύκος βαριέμαι να του πω καλημέρα. Καλά, ρε, με τον Γλύκο δεν βγαίνει το βράδυ και πίνει ποτά. Δεν έχει βγει ποτέ ο Γλύκος το βράδυ. Μέχρι τις 11 να γίνει. Καλά, ρε, δεν ταιριάζεται. Ίδιο στυλ δεν είστε. Σαν προσωπικότητες. Πραγματικά, δηλαδή, αν ήμασταν οι δυο μας σε ένα νησί, μπορεί να μην αλλάζαμε το κουβέντα. Δεν τον ξέρουν προφανώς γι' αυτό. Τέλος πάντων. Τι δεν τον ξέρουν, ρε φίλε. Εντάξει. Τέλος πάντων, αυτά... πάμε παρακάτω, μην ασχολούμαστε τώρα με το. Απλά όποιος θέλει να δούμε τι υπηρεσίες προσφέρει ο καθένας στο σύλλογο. Εντάξει. Λέοντος αφού 18, έκτος όροφος. Να τα βάλουμε κάτω. Σε λεφτά. Ωραία. Σε επικοινωνία. Ωραία. Σε παρασκήνιο. Ό,τι θέλετε. Ελάτε εδώ. Για να δούμε τι κάνεις εσύ από τον καναπέ του σπιτιού σου και τι κάνουμε εμείς. Κατίνες. Τηλεφωνικά δέχεσαι. Όχι. Δεν μπορώ να μιλήσω ανοιχτά, ρε φίλε. Μπορείς να μιλήσεις ανοιχτά. Α, λόγω καταγραφής των τηλεφωνημάτων. Ναι. Με Viber. Με Viber, αν έχει εκείνη την τέτοια που ασφαλής. Έχει ένα κουμπάκι με κουβαριά, ναι. Και τι σημαίνει αυτό, ότι... Δεν πάμε να παρακολουθήσουν, έχει συχνότητα εκείνη την ώρα. Το ήξερα αυτό. Με Skype. Με Skype βρώμα είσαι. Μάλιστα. Πάντως θα μπορούσες με αυτή τη λογική να λες διάφορα. Το ήμο είναι δυνατό. Δηλαδή, το έχω, είναι το ένα έχω, καινούργιο το ήμο. Που... τι καινούργιο, ρε φίλε. Οι Σύριοι το είχαν εδώ και 1,5 χρόνο. Ναι, πρώτα, ρε, το ήμο είναι καινούργιο τώρα, το κατέβασα εγώ, δεν το ήξερα. Ναι. Εντάξει, απλά επειδή μας τα έχετε κάνει μπαλόνια. Ωραία, ας τα βάλουμε λίγο κάτω. Τι είναι σαν καθένας. Messenger και το ήμο, ρε. Άντε, γιατί άντε, δεν μιλάμε, δεν μιλάμε. Λέμε άστο, δεν πειράζει, παοξάκια είναι. Άντε, δεν την πνίγουμε. Όποιος είναι, παιδιά, λέοντος αφού 18, έκτος όροφος. 12 με 2 είναι η εκπομπή, στα διαλύματα, προλαβαίνουμε να τα πούμε. Το σημαντικότερο είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ποιος θα είναι τώρα ο επόμενος που θα στοχοποιηθεί. Τελείωσε αυτός, δεν πάει ο Γλύκος. Πάμε παρακάτω. Εντάξει, ναι. Ναι, θα τελειώσουν όλοι οι Έλληνες, θα έρθουν όλοι οι ξένοι. Οι ξένοι και θα πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Και θα πετυχαίνει ο ΠΑΟΚ. Όλοι. Πραγματικά ζω για τη μέρα που δεν θα υπάρχει Έλληνα στον ΠΑΟΚ. Ούτε μισό. Εκεί θα δεν τη θυμάσαι την τεράστια φαγωμάρα. Ε? Δεν θα ξέρουν ποιο θέλει. Ναι, ήταν τεράστιο πρόβλημα. Πρόβλημα θα έχουμε. Εσύ δεν τη θυμάσαι την εποχή που όλοι απαιτούσαν να παίξει ο Γλύκος. Γιατί ας πούμε έπρεπε να φτάσει η σειρά του. Έτσι τώρα πολλοί θα απαιτούν να παίζει ο Σιαμπάνης και σε λίγο θα βρίζουν και το Σιαμπάνη. Δεν είναι δηλαδή, είναι φυτόριο. Κάνουμε φυτόριο. Το κουραστικό να στο κράξουμε. Το κράξουμε. Ότι τελείωσε. Έφυγε ο Τσαβέλας. Δεν έχουμε τώρα κάποιον. Ο Αθανασιάδης ξεκίνησε. Αθανασιάδης ακολούθησε. Ξεκίνησε τη σεζόν. Ναι, ξεκίνησε τη σεζόν. Αθανασιάδης δεν παίζει. Και ούτε θα παίξει από ό,τι φαίνεται. Τέλος πάντων, θα πάρει κάποιες συμμετοχές φιλικές. Guest star. Support στο Ρέμο. Που είναι και της μοδός τώρα. Δίνει και συνεντεύξεις παναθεμάτων. Τέλος πάντων. Τώρα τι μας έμεινε ο Γλύκος. Μετά το Γλύκο ποιος. Κάποιος. Θα βρεθεί. Ο Μιστακίδης θα είναι. Ο Μιστακίδης τώρα έκανε ένα like αυτός. Ναι, που βλακεία έκανε, αλλά τέλος πάντων. Ναι, είναι ένας λόγος να ξεκινήσουμε με τον Μιστακίδη τώρα. Το να συζητήσουμε γιατί ο Μιστακίδης δεν είναι στην εθνική.
αυτή τη στιγμή. Του δίνει στην εθνική. Γιατί είναι ο μανθάτης. Είναι ο μανθάτης. Το μεγάλο το κλαμπ στέλνει τους παίκτες στην εθνική. Οι επαρχιώτες δεν είναι σε θέση να στήσουν μια κατάσταση για να πάει ο παίκτης στην εθνική. Ο μανθάτης του μισό γκολ και της μισής assist είναι στην εθνική. Και ο Μιστακίδης των 20 γκολ τα τελευταία δύο χρόνια και των 20 assist, ωραία, κάθεται σπίτι του. Αλλά δεν μου φταίει ο Ολυμπιακός και δεν μου φταίει ούτε ο Σκίμπερ. Ούτε ο Σκίμπερ. Η δική μου φταίει. Βέβαια, εννοείται. Όχι η δική μου ο κόσμος. Η ΠΑΕ. Αυτή μου φταίει. Η αξία του Μανθάτη σήμερα διπλασιάστηκε. Έτσι απλά. Και του Ανδρούτσου. Και ο Ανδρούτσου στην εθνική. Ο Ανδρούτσου. Ενώ ο Χαρίσης π.χ. που είχε τα στοιχεία, μόλις ακούστηκε για εθνική, ξεχάσαμε ότι υπάρχει. Εντάξει. Αυτά είναι λάθη εσωτερικά του ΠΑΟΚ είναι αυτά. Δεν είναι των άλλων. Μην ακούσω να λαϊκίζει κανείς. Ωραία. Και ο Μιστακίδης μετά την ασίστ δηλαδή, αυτός που βρίζει σήμερα τον Χ Κόλκα που παίζει στον ΠΑΟΚ επειδή ξέρω εγώ δεν κουστάρει τα μούτρα του και δικαίωμά του. Ωραία. Μην κλαφτεί ότι δεν είναι στην εθνική ο Μιστακίδης και ο Χαρίσης. Ή ότι το λέμε Γιάννη εμείς το Μιστακίδη. Δεν τον κάνουμε αβάντα. Ποτέ Γιάννη. Αλλά τι να το πει, αφού Γιάννη το λένε. Γιάννη είναι 45 Γιάννη. Δεν είναι κάτι χαρακτηριστικό. Τον άλλο το λένε Παναγιώτη. Και έτυχε να τον πούμε Παναγιώτη. Έναν άνθρωπο που δεν εγώ δηλαδή προσωπικά. Δεν τον ξέρω, δηλαδή δεν τον έχω. Εγώ, άμα το δώσω τον δρόμο, θα τον γνωρίσω. Αυτό εννοείται ότι δεν θα με γνωρίσει. Η κλήση της εθνικής ομάδας για τον αγώνα με το Βέλγιο 25 Μαρτίου. Στους τερματοφύλακες είναι ο Γλύκος, ο Κυριακίδης, ο Καπίνο, μια και ο Καρνέζης ούτε καν κλήθηκε. Άρα προφανώς δεν έχει. Δεν προλαβαίνει να παίξει με το πρόβλημα στο δάχτυλο προχθές. Το Ρωσίδης, Παπασταθόπουλος, Μανολάς, Οικονόμου, ο Μάριος. Του της Μπολόνια. Αν και αυτός ο Οικονόμου του Πανιουνίου πραγματικά έχει σπουδαίες εμφανίσεις φέτος. Αλλά είναι αμυντικός και εκεί η εθνική έχει λύσεις. Ο Τζαβέλας, ο Σταφυλίδης, ο Διαμαντάκος, ο Ταχτσίδης, ο Μήτρογλου, ο Σάμαρης, Βέλιος, Μανιάτης, Τζιόλης, Γιαννιώτας, Σιώπης. Δεύτερη φορά. Ο Ζέκα, κανονικά στην εθνική ομάδα μετά την ορκομοσία του χθες. Ο Μανθάτης, ο Φορτούνης, ο Ανδρούτσος, ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας. Άρα έχουμε έναν παίκτη του ΠΑΟΚ και τρεις πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ στην εθνική. Του χρόνου θα έχουμε τέσσερις πρώην παίκτες του ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει. Τι να πεις. Εννοείται. Δεν πειράζει. Εννοείται, μα δεν είναι το χειρότερο το κλίμα. Με άξιστη με τρελαίνει. Ότι χρησιμοποιούν το κλίμα ή από μέσα. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Αλλά θα φτάσει το τέλος. Θα τελειώσει η χρονιά κάποτε. Τρόπος επικοινωνίας γραπτά μηνύματα γράφεται FM. Αφήνεται κενό το μήνυμα στο 545-26. Έχει ξεκινήσει το ΠΑΟ 24. 25 λεπτά μετά τις 12 βρισκόμαστε. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Με ό,τι συμβαίνει. Κυρίως γύρω από τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Σε όλα τα αθλήματα. Γιατί ότι 19 τμήματα έχουμε ζωή να έχουμε. Έχουμε και βόλεϊ, ειδικά αυτό το διάστημα. Και στην πυγμαχία τα που λένε μου κάτι κάνανε. Κάτι έβλεπα το πρωί. Και κάθε μέρα εν ώψη του Final Four στο βόλεϊ θα έχουμε βεβαίως ρεπορτάζ και συζητήσεις για να μπαίνουμε στο κλίμα αυτής της διοργάνωσης. Πρώτη ώρα με την τεχνική εταιρεία Αναδομό. Που είναι κοντά μας. Παπάδες κάνει, παπάδες. Και χορηγός του ΠΑΟΚ. Προνομιακά πακέτα της Αναδομό. Ακρίβεια, συνέπεια, στα χρονοδιαγράμματα με τους καλύτερους τεχνικούς και μια οργανωμένη ομάδα. Πολύ καλές τιμές. Αναδομό, παύλανακαίνιση.gr. Τηλεφωνήστε 2311-241-508. Και μπειρατής. Μπειρατής, ρε φίλε, ξεκινάει την Πέμπτη αύριο. St. Patrick's Day που κρατάει 4 μέρες. Μας τα πει ο τρομερά event, πολύ καλές προσφορές, απίστευτες μπύρες, μπλουζάκι με δύο μπύρες Brewdog, παίρνετε μια πολύ ποιοτική, από ό,τι μας είπε ο Ντίνος, ένα πολύ ποιοτικό t-shirt του St. Patrick's, πολύ καλές μουσικές, πολύ ωραίο κλίμα γενικότερα, μια φάση που έχει καθιερωθεί εδώ και 4 χρόνια. Αυτά για τον πειρατή Διογένους 17 στην Κατωτούμπα. Τα σάρωσε όλα ο Αραούχο. Πολυτιμότερο τη πούμε αγωνιστική και βεβαίω το καλύτερο γκολ για τον παίχτη τη ΑΕΚ που πρωταγωνίστησε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ όπου σιγά σιγά
υπάρχει προετοιμασία για τον αγώνα με τον Πανιόνιο, για τον οποίο αγώνα μπορούμε να δώσουμε 5 εισιτήρια. Κυριακή μεσημέρι, ο τρίτος βαθμολογίας ΠΑΟΚ παίζει με τον δεύτερο Πανιόνιο σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της αγωνιστικής. Το πιο σημαντικό. Έχει κι άλλα, έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει αυτό. Ναι. Ο δεύτερος με τον τρίτο, άλλο ο πρώτος με τον τέταρτο. Ναι, καλά. FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Το πρόβλημα βέβαια στο ΠΑΟΚ Πανιόνιο είναι ότι παίζουμε 3 ώρα. Έτσι. Φέτος ευτυχώς την γλιτώσαμε. Ελάχιστα παιχνίδια παίξαμε. Ένα έφτανε. Εκεί με τον Γιάννενα. Ποιο ήταν ο τρόμος, ήταν 3 ώρα. Τα Γιάννενα, ρε. Ήθελες κι άλλο. Ένα αρκεί για όλη τη χρονιά. Ναι. Να το θυμάσαι, όχι για όλη τη χρονιά, για πολλά χρόνια. Αυτό το παιχνίδι και λόγω συνθηκών και λόγω εικόνας και λόγω αποτελέσματος. FM λοιπόν γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26 για να κερδίσετε εισιτήρια της κυριακάτικης αναμέτρησης στην Τούμπα το μεσημέρι. Πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι, πάρα πολύ δύσκολο κόντρα στην πιο σταθερή ομάδα του πρωταθλήματος. Κόντρα στην ομάδα με τους πιο πολλούς βαθμούς στο δεύτερο γύρο. Κόντρα στην ομάδα που έχει τους πιο πολλούς βαθμούς από την ώρα που άλλαξε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας. Κόντρα στην ομάδα η οποία πήγε μισή στο Καραϊσκάκη και κέρδισε. Τι άλλο να πεις τον Πανίνη. Κόντρα στην ομάδα που άμα κάτσεις και αναλύσεις πώς έχει λειτουργήσει, ξεκαρδίζεσαι στα γέλια με τους 4 μεγάλους. Κόντρα στην ομάδα που θα έχει και κόσμο στη Τούμπα. Γιατί είναι καλές οι σχέσεις, όποια απαγόρευση και αν υπάρχει και αν προκύψει, εντάξει, θα βρεθεί τρόπος και να είναι παοξίδη στη Νέα Σμύρνη, αλλά και να έχει Πανιόνιους η Τούμπα. Και θα έχει κανονικά την Κυριακή το μεσημέρι. Το διασκεδάζουν, περνάνε πάρα πολύ καλά, είναι μια ιστορική χρονιά για το Πανιόνιο. Πηγαίνουν σε όλα τα γήπεδα και θα είναι κανονικά και την Κυριακή στην Τούμπα. Εμείς δίνουμε 5 εισιτήρια, FM γράφεται και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και αποστολή στο 545-26. Γύρω από τα θέματα του ΠΑΟΚ υπάρχει και η απάντηση του πρώην Προέδρου του Ηρακλή για όσα είπε την Κυριακή το βράδυ. Προφανώς, εντάξει, την έκανε τη διαφήμισή του, προβλήθηκε. Ακόμα και αυτό που κάνει λόγο. Τώρα είναι η προβολή. Ναι. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το επαναλάβει. Τώρα άμα το ξανακάνει, πάει να πει ότι είναι ανόητος. Το κάνει σε άλλη χρονική στιγμή. Ναι, βέβαια, και την προηγούμενη φορά μόνο το ίδιο λέγαμε. Ναι. Γιατί το έχει ξανακάνει, έγινε πάλι το ίδιο σκηνικό. Άρα από πρόθεση το επαναλαμβάνει για να προβάλλεται. Τώρα για να το σπάσει, μπορεί να πει τίποτα για τη Μικρά Ασία, μπορεί να πει κάτι για την Κύπρο. Να το σπάσει λίγο. Γιατί πρόσφατο ήταν πάλι που είπε για τον Κεμάλ. Εκεί τον κράζαν, δηλαδή δεν ανάγκη συνέχεια με τον ΠΑΟΚ να ασχολείται. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα στον καλλιτεχνικό χώρο που δεν προβάλλεται, δεν ακούγεται κανείς για τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και πρέπει να πούν κάποια άλλη χαζομάρα για να προβληθούν. Του συγκεκριμένου, ρε φίλε, δεν είναι προβληματικές. Γεμάτος είναι. Μπράβο. Και στα 1402 χωριά που έχει τραγουδήσει τα τελευταία χρόνια. Ναι, γιατί τα πήγε πολύ καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Και στο stage που είναι τώρα. Ανασφάλεια μπορεί να ακόμα είναι. Ακόμα είναι. Να είναι στα πράγματα. Νομίζω τελείωσε. Δεν ξέρω. Σίγουρα τελείωσε. Ε? Και να μην τελείωνε, σίγουρα τελείωσε. Κάνω λίγο πρόβλεψη. Και να μην είχε τελειώσει, θα τελείωνε. Δεν θα έχει πρόβλημα. Είναι εκεί η δική μας είναι. Πάλι θα τη βγάλει την άκρη. Από εκείνους θα έχει πρόβλημα. Θα το φάει το πινελί και θα το φάει. Εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Δεν είναι το θέμα ότι είναι, ας πούμε, μια Άντζελα Δημητρίου που δεν μπορεί να έρθει αλλιώς τα πράγματα. Πριν ολοκληρώσουμε την κουβέντα, έρθει το μήνυμα. Τελείωσε. Να είσαι καλά, κύριε. Φίλε, να είσαι καλά για την ενημέρωση. Ευχαριστούμε. Εδώ γίνεται ρεπορτάζ, κύριε. Πω, τι άμεσα τα πω. Σου λέει, μην πατήσουμε εμείς. Λοιπόν, ναι, δεν ασχολείσαι. Η υπομονή σας είναι πλέον σε άλλο επίπεδο. Αυτό, φίλε, κατά μόνο. Ναι. Φίλοι 458, από όλα όσα γράφεις για ό,τι ακούγονται δεξιά-αριστερά, μπορείς εσύ προφανώς έρχεσαι λίγο στη θέση μας. Μπήκες για έτσι, ό,τι ναι. Ξέρω εγώ, έχουμε κληθεί να απαντήσουμε ή να απολογηθούμε εμείς.
να απολογηθούμε για αυτό που γράφεις τώρα, δηλαδή τι θα γίνει στο ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, αυτό, Ολυμπιακός κτλ. Κτλ. Φαντάσου τι ακούμε κάθε μέρα και πρέπει να απολογούμαστε για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, του προπονητή του, των παικτών του, της διοίκησής του, του κόσμου του. Πραγματικά θα πάω στο Σαββίδι σε μια φάση και του πω: αδερφέ, κοίτα να δεις το ρόλο του Μπινελίκη, λες και βγάζουμε δεκάδα, λες και ξέρω εγώ, διαλέγουμε τους παίκτες κτλ. Δεν με κάνεις τεχνικό διευθυντή, τουλάχιστον το φάω να αξίζει τον κόπο, ρε φίλε. Πάντως, αν το εξηγήσεις... Θα βάλω και 2-3 εκατομμύρια στην άκρη, όπως μερικοί παλιότερα. Ωραία. Αν το εξηγείς τι τραβάς, στάνταρ θα συγκινηθεί. Κάτι θα βγάλει να βρει. Να ανοίξει την Παναγία σου, έλα να πάω. Τα κάλαντα να το πεις. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε δεύτερο ημίωρο για το ΠΑΟΚ 24. Με τον διαγωνισμό να τρέχει, θα δώσουμε στις 2-5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιώνιος. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή στο 545-26. Για όσους φίλους θέλουν να είναι Κυριακή μεσημέρι στη Ντούμπα. Ήδη οι πρώτοι έχουν στείλει τις συμμετοχές. Δεν υπάρχει κανένα τρομερό ενδιαφέρον, θα λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή είναι ακόμα Τετάρτη. Να δούμε. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο λίγο αργότερα. Είπαμε ότι είναι εβδομάδα με μεγάλη διοργάνωση στο βόλεϊ. Διοργάνωση που γίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αναφερθήκαμε χθες σε διάφορες λεπτομέρειες για τα οργανωτικά θέματα, για να ξέρουμε ποιοι έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν από τις κερκίδες του Αλεξανδρίου τις αναμετρήσεις, τους ημιτελικούς και κυρίως το πιο μεγάλο παιχνίδι που είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός το Σάββατο το βράδυ. Για τη διοργάνωση γενικότερα και όχι μόνο για τον ημιτελικό, θα μιλήσουμε με τον προπονητή της ομάδας Βόλη του ΠΑΟΚ, τον κύριο Γιάννη Καρμαζίδη, που είναι στη γραμμή. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, τι κάνετε? Είστε καλά? Μια χαρά εσείς. Η ομάδα σας πώς είναι? Πώς τους βλέπετε? Ετοιμαζόμαστε. Είναι ειδική η προετοιμασία αυτή πριν από τέτοιες διοργανώσεις, πριν από δύο μάτς, ας πούμε, σε δύο μέρες? Πολύ σημαντικά. Προσπαθούμε να μην αλλάζουμε τις συνήθειές μας, το πρωτόκολλο. Όχι, εμείς επικεντρωνόμαστε στο επόμενο παιχνίδι. Πάντα έτσι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι είναι ένα παιχνίδι και όπως έγινε η διακλήρωση, είναι ένας, θα έλεγα εγώ, ένας πρόωρος τελικός, ο ημιτελικός. Και εκεί επικεντρωνόμαστε. Πολλές φορές ξοδεύει ενέργεια μια ομάδα όμως σε ημιτελικό και πηγαίνει στον τελικό όπως δεν πρέπει. Και την Κηφισιά, όπως την είδα τελευταία, μια χαρά είναι. Ναι. Έτσι είναι. Και στο παρελθόν το έχουμε δει αυτό πολλές φορές, αλλά δεν μπορούμε να σκεφτούμε την Κυριακή το τελικό, άμα δεν περάσουμε το ημιτελικό. Άρα όλο το μυαλό μας είναι στον ημιτελικό. Ας ελπίσουμε ότι αν περάσει ο ΠΑΟΚ θα καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να συγκεντρωθεί η ομάδα στον τελικό, λοιπόν. Έτσι ακριβώς. Να μείνουμε στη δική σας ομάδα. Κάνοντας έτσι ένα απολογισμό των τελευταίων εβδομάδων ή μηνών μετά τις αλλαγές του χειμώνα, θα λέγατε ότι είστε στο καλύτερο επίπεδο που περιμένατε? Σαφώς καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν από κάποιο διάστημα, γιατί όπως ξέρουμε όλοι είχαμε αρκετές δυσκολίες φέτος, με τραυματισμούς, με αρκετά αναταραχές μάλλον, και δημιούργησαν μια όχι τόσο καλή λειτουργία της ομάδας σε μεγάλο διάστημα. Σίγουρα είμαστε καλύτερα από ό,τι ήμασταν πριν κάποιο διάστημα. Πάντα υπάρχουν φυσικά περιθώρια βελτίωσης και μπορούμε ακόμα καλύτερα. Ελπίζουμε ότι είμαστε σε καλό δρόμο τώρα. Κύριε Καρμαζίδη, αυτός ο αγώνας ΠΑΟΚ Ολυμπιακός δεν έχει καμία σχέση με τα τρία προηγούμενα της φετινής σεζόν? Έχει κάποια σχέση. Σίγουρα τα αποτελέσματα από τα προηγούμενα παιχνίδια με το πρωτάθλημα και το League Cup, θα έλεγα ο Ολυμπιακός έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, θα έλεγα. Αλλά εντάξει, έχουμε και την εμπειρία και τους αθλητές που μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Αν ανατρέξουμε και την περσινή χρονιά που
Περίπου κάπως έτσι ήμασταν πάλι, με απώλεια δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Εκεί που κερδίζαμε και χάσαμε 3-2 και στα δύο και στο Λίγκα και στο Κύπελο Ελλάδος. Καταφέραμε μετά στους ημιτελικούς μάλλον να κάνουμε το break και να πάρουμε το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε, να μην αν επικεντρωθούμε στα παλιά και στα προηγούμενα παιχνίδια, χάνουμε το επόμενο. Με βάση την εμπειρία σας σε τέτοια παιχνίδια, το κλίμα εντός γηπέδου, η δημιουργία, ας πούμε, ένας κλίματος έδρας, που μπορεί να είναι και τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά, παίζει ρόλο? Παίζει ρόλο. Δίνει μία όθηση στην ομάδα, βέβαια. Mm-hmm. Νομίζω αυτό είναι το κέρδος που έχει η ομάδα, που έχει τους φιλάθλους του μαζί της. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα ότι δημιουργεί μια πίεση στον αντίπαλο, γιατί αρκετοί από τους παίκτες που είναι σε αυτό το επίπεδο δεν επηρεάζονται ιδιαίτερα. Όθεση δίνεται στην γηπεδούχο ομάδα. Κάτι άλλο που μπορεί να είναι και ανόητο πραγματικά, θα το ρωτήσω εγώ όμως. Αυτό το συγκεκριμένο γήπεδο, όπου δεν παίζουν οι ομάδες, δεν έχουν συνηθίσει να αγωνίζονται, μπορεί να επηρεάζει, θέλει κάποιο χρόνο προσαρμογής για όλους τους αθλητές? Ναι. Θέλει, είναι ένα ωραίο γήπεδο για μεγάλα παιχνίδια. Δείχνεται για βόλεϊ, αλλά είναι μία δυσκολία. Έχει, επειδή έχω παίξει αρκετές φορές, ναι, και όσοι έρχονται για πρώτη φορά δυσκολεύονται λίγο, γιατί έχει μία ιδιαιτερότητα, είναι τελείως στρόγγυλο. Και στο βόλεϊ πρέπει, θέλεις να έχεις ένα σημείο αναφοράς όταν η μπάλα έρχεται στον αέρα, και έχει μία επιπλέον δυσκολία αυτό. Αλλά όπως είπα, και οι περισσότεροι παίχτες έχουν παίξει σε μεγάλα γήπεδα, τέτοια γήπεδα. Ναι. Δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Τέτοια παιχνίδια μιας βραδιάς που είναι σαν τελική, πού κρίνονται? Είναι θέμα απόδοσης των μεγάλων παικτών, στα λάθη, ποιος θα κάνει τα πιο λίγα, πώς το περιμένετε? Ναι, είναι νομίζω ένα συνδυασμός από πολλά μικρά κομμάτια. Από τη στιγμή που αν παίξουν δύο ομάδες που είναι περίπου ισοδύναμες, οι λεπτομέρειες κρίνουν πολλές φορές το αποτέλεσμα. Όπως είπες, οι λεγόμενοι μεγάλοι παίχτες να μπουν λίγο μπροστά, να δείξουν λίγο παραπάνω εγωισμό, να κάνουν το λίγο κάτι παραπάνω σε δύσκολες στιγμές. Φυσικά λάθη ή τέτοιο, σε πολλά μικρά κομμάτια κρίνονται. Απλώς νομίζω ότι όποιος βρεθεί και είναι πιο πεινασμένος, διψασμένος να πάρει το παιχνίδι, αυτός θα το κάνει. Ναι. Το ότι φέτος έχετε ήττες από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, ήταν τυχαίο, ήταν λόγω των προβλημάτων και ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνονταν, λέει κάτι τώρα εν όψη του μεγάλου μάτς που έρχεται? Όπως είπα και πριν, δεν νομίζω, μάλλον στον αθλητισμό, ο αθλητισμός είναι αρκετά αυστηρός και δίκαιος κριτής. Mm-hmm. Η τύχη, ειδικά στο βόλεϊ, παίζει μικρό ρόλο. Δεν θα έλεγα ότι ήταν τυχαίο που χάσαμε, απλώς δεν ήμασταν, όπως ανέφερα, είχαμε κάποιες δυσκολίες τραυματισμού, είχαμε αρκετά προβλήματα και δεν καταφέραμε να παίξουμε το βόλεϊ που θέλαμε. Και νομίζω όμως αυτό μπορεί να ανατραπεί και μπορεί να παίξουμε, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί σε αυτό το παιχνίδι. Αναρωτιούνται και φίλοι, θα σας το θέσω. Από τους αθλητές που προσθέθηκαν στο ρόστερ και όλοι είχαν μεγάλες απαιτήσεις να αλλάξουν, να ανεβάσουν τον ΠΑΟΚ επίπεδο, από τον Στάροβιτς, από τον Ντάντε, έχει πάρει η ομάδα αυτά που περίμενε, ή από εδώ και πέρα περιμένετε και εσείς περισσότερα? Για να φτιαχτεί ένα σύνολο, ειδικά στον ομαδικό αθλητισμό και
βόλεϊ ειδικά, χρειάζεται, απαιτείται χρόνος και πολύ μεγάλη συνοχή στην ομάδα. Mm-hmm. Θέλει χρόνο αυτό, μέσα από, και από νίκες φυσικά και πρωτίστως από ίδιες και δύσκολες καθυστάσεις. Χτίζεται αυτό και είμαι σίγουρος ότι πάμε αρκετά καλύτερα από ότι ήμασταν στην αρχή. Και αυτό είναι και λογικό. Ναι. Όταν υπάρχει θέληση και θετική ενέργεια, πάει μπροστά η ομάδα. Και σε ένα μήνα θα είστε ακόμα καλύτερα από ό,τι είστε τώρα. Ελπίζω. Απλώς τώρα έρχεται η περίοδος που πρέπει να αποδώσουμε τα μέγιστα. Ναι, ναι. Κλείνοντας, κύριε Καλμαζίδη, έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο που ετοιμάζεται, περιμένει αυτό το παιχνίδι, αυτή την διοργάνωση, και ξέρω ότι περιμένει από εσάς άλλο ένα τίτλο. Ναι, ναι, εντάξει, ο κόσμος πάντα περιμένει και καλά κάνει, να μην ξεχνάμε όμως που ήμασταν πριν λίγα χρόνια και που ήμασταν πέρσι και προπέρσι. Δεν σημαίνει ότι αρχίζεις και βρίσκεσαι ψηλά, ότι κάθε φορά θα έρχεται ο τίτλος σε σένα. Σίγουρα θέλει υπομονή και επιμονή. Και μετά, αν είσαι συνέχεια μέσα στη διεκδίκηση, ναι, θα φτάσεις στο στόχο κάποια στιγμή. Αλλά όχι κάθε φορά. Είναι αθλητισμός. Είναι, όλοι παίζουν και ο αντίπαλος θέλει πάρα πολύ. Όλοι θέλουν. Αυτό θέλω να πω, ότι θέλει υπομονή και επιμονή και να είμαστε πάντα ενωμένοι και να στηρίζουμε αυτό που κάνουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση. Καλή συνέχεια στην προετοιμασία για τα παιχνίδια. Καλή επιτυχία. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Αυτά από τον προπονητή των πρωταθλητών στο βόλεϊ, τον κύριο Γιάννη Καλμαζίδη. Σάββατο βράδυ 7:30 ο μεγάλος ημιτελικός του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στο κύπελο. Νωρίτερα παίζει η Κηφισιά με την Ορεστιάδα. Βεβαίως. Η Κηφισιά είναι πολύ καλή. Εντάξει. Ναι, αυτό που σου λέω. Πολύ καλή. Είναι δεν πολύ μπορεί καλή. Τώρα μια ομάδα με ένα παίχτη που παίρνει 35 πόντους. Δεν είναι ένα παίχτη που παίρνει 35 πόντους. Κάνει λάθος. Πήραν και ένα διαγώνιο καλό. Και με τον Παναθηναϊκό. Πώς λέγεται ο άλλος. Είναι κρέος. Και με τον Παναθηναϊκό έτσι έγινε στο κύπελο. Ο Γιορτάνοφ το πήρε μόνος του. Ναι, ρε, εσύ στο πρωτάθλημα που το γυρίσαν από ένα 0 σετ δεν το πήρε ο Γιορτάνοφ μόνος του. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι άλλο επίπεδο ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Άλλο επίπεδο ο Παναθηναϊκός. Και λίγο πιο κάτω η Κηφισιά. Ακούσαμε χθες όλες τις λεπτομέρειες οργανωτικά. Πήραμε ένα κλίμα σήμερα από τον Αρμόδιο, τον πλέον Αρμόδιο, προπονητή του ΠΑΟΚ, για την ομάδα του Δικεφάλου και πώς προετοιμάζεται για το παιχνίδι. Χθες αναφέραμε, το διαβάσαμε μόνο στο ΠΑΟΚ, ξέρω ότι τα παιχνίδια θα καλυφθούν τελικά τηλεοπτικά από την ΕΡΤ. Έτσι. Εκεί έκλεισε η διοργάνωση. Από την Ομοσπονδία. Έχουμε άλλες δύο μέρες, τρεις, για να βρεθούμε και σε όλα τα άλλα που αφορούν τα πρώτα μεγάλα μάτς της χρονιάς γενικά για το σύλλογο. Τα πιο καθοριστικά. Εκεί είναι να αποκρίνουν τίτλους. Νομίζω ότι σιγά σιγά με τους ημιτελικούς στο ποδόσφαιρο, με αυτό που γίνεται στο βόλεϊ, στο χάντμπολ ξεκινάει και. Και πέρυσι την άνοιξη κάπως έτσι ήτανε. Έτσι θυμίζουμε όλα αυτά που συνέβησαν. Φέτος ίσως ξεκίνησε λίγο πιο νωρίς αυτή η διαδικασία, γιατί το ποδόσφαιρο ήταν, έπαιζε συνέχεια Τετάρτη Κυριακή, είχε και Ευρώπη κτλ. Μπήκαμε από νωρίς στη διαδικασία. Τώρα γίνεται ένα διάλειμμα αυτές τις ημέρες και από το Σάββατο και μετά αρχίζει και πάλι. Αρχίζουν οι εβδομάδες μεγάλων αγώνων. Παρασκευή, θυμίζουμε το πρωί, η κλήρωση για το κύπελο στο ποδόσφαιρο. Προφανώς και η οριστικοποίηση των ημερομηνιών. Περιμένω να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός. Αν θα προκριθεί, έχουμε θέμα. Και εκεί. Αν θα προκριθεί στους 8 του Europa League. 1,60 το δώρο. Του Άσου. Ναι. Δεν είναι σοβαρή ομάδα. Ναι, μωρέ. Δεν είναι σοβαρή. Ούτε η Γαλατά, ούτε η Μπεσίκτας δεν είναι σοβαρή ομάδα. Από τις τουρκικές είναι πιο σοβαρή, αν το θέσω έτσι. Και η ποιότητά της είναι πολύ ανώτερη από τον Ολυμπιακό. Μανθάτη έχει.
Διεθνή σε ξεφτύλη. Ανδρούτσο έχει. Σε ξεφτύλη, ο Σκάφο. Άσε που ο καλύτερο ο Ρέτσο είναι εκτό. Ναι. Δεν αυτό είναι ένα πρόβλημα, γι' αυτό έχει πέσει ο Άσο λίγο. Εκτό εθνική. Γιατί από όλου αυτού του πιτσιρικάδε ο Ρέτσο είναι ο καλύτερο. Αλλά αυτό δεν, δεν πήγε στην εθνική. Ίσως είναι επειδή είναι καλό, δεν χρειάζεται. Τέλος πάντων. Να πάρει και αυτό το παράσιμο. Ας τον ξεκουράσουμε λίγο, θα χρειαστεί. Ξέρεις ότι γράφω 2.500 λέξεις για αυτό το πράγμα τώρα, δεν ξέρω άμα θέλω. Έτσι δεν σε ενοχλεί κανείς, γράψε. Όχι, δεν θέλω, όχι, θα τελειώσει. Γιατί ρε. Την καλημέρα μας όλους τους φίλους που στέλνουν μήνυμα και διεκδικούν εισιτήριο για το ΠΑΟΚ Πανιώνιος. Ο ένας ο φίλος γράφει ότι είναι η μόνη βολική ώρα για να πάρω και το γιο μου μαζί. Ναι, και ο γιος σου θα πάθει, θα αλλάξει ομάδα σε 4 φορές που θα τον πας. 3 ώρα δεν πάει κερδίσουμε ούτε τους μαχητές. Έτσι δεν λέγονται αυτοί. Είδατε το τέτοιο. Σταύρε, ωραίο αυτό με το βιογραφικό του Χούτου. Ναι, ωραίο δεν ήταν. Έχει πολλά από το πρωί. Έχει Χούτο με Πασόκ και Χούτο με ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι. Έχει πολλά. Έχει παραπομπή τέτοιου. Παραπομπή Τανιμανίδη θέλει. Αισθανόμουν τόσο μόνος που έβλεπα το Λέστα Σεβίλη χθες. Δηλαδή, ήσουν μόνος, δεν νομίζω. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί έκανα και έτσι, έπαιζα λίγο με το, με το τέτοιο, με το Face και δεν ασχολιόταν κανείς με το Λέστα Σεβίλη. Μα... Όπου το παίζω βέβαια πριν φάει την κόκκινο να σρει να περάσει Σεβίλη στο 2-0, να περάσει Σεβίλη στην παράταση 7,5 φράγκα. Τρώει την κόκκινη το ένα το ζώον και πάει και χάνει το άλλο το ζώον το πέναλτι. Βόδια στα λεφτά μας πάνω. 7,5 φράγκα ήταν το δώρο αυτό. Ο Μπουκ πρέπει να ήξερε ότι κοίτα να δεις ο Βλάκας θα πάρει κόκκινη και ο άλλος θα χάσει πέναλτι. Το δώρο πέναλτι. Τι πέναλτι ήταν αυτό, τι εκτέλεση ήταν αυτή, για λιθοβολισμό ήταν. Τίποτα, εντάξει. Φάνηκε από τα μούτρα του βασικά όταν πήρε φόρα. Έσκασε η μπάλα στο έδαφος πριν την πιάσει το τερματοφύλακα. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά. Αυτό είναι σαν τον Μπαλάφα στο Χαριλάου. Που πήρε φόρα, δεν έβλεπε την μπάλα και απλά την κλώτσε και μπήκε. Περνάει. Και τα 9 πέναλτι που βάλαμε και βέβαια φορά, ήταν τέτοια. Εντάξει, ήταν όλα τέτοια. Ναι. Παίρνει φόρα ο παίχτης και την ώρα που κάνει το πρώτο τελευταίο βήμα, το πρώτο τελευταίο βήμα, ο τερματοφύλακας έχει πέσει. Είναι αυτό το έχει ψαλώσει. Τον έχει ψαλώσει. Λοιπόν, πάμε στο κλείσιμο της πρώτης ώρας για το ραδιοφωνικό ΠΑΟΚ 24. Ξεκινάει αύριο St. Patrick's Day. Στον Πειρατή. Πολλά και όμορφα event. Με πολύ καλές μουσικές. Μίκη ο Ματζούκης θα παίξει. Αυτό που το πας. Κάθε χρόνο παίζει. Ναι, αυτό λέω. Και βέβαια με δύο μπύρες Pink, Jet, Black, Heart της Brewdog κερδίζετε ένα ποιοτικό t-shirt St. Patrick's. Κοντός δεν μας έφερε πλάκα πλάκα κανένα t-shirt. Ήρθε, έκανε την αβάντα του και έφυγε. Δεν θα τα είχε ακόμα. Διογένους 17 στην Κατωτούμπα. Ναι, Διογένους 17 στην Κατωτούμπα. Θα του πούμε τώρα να καβαντζώσουμε. Εγώ που δεν πίνω μπύρα. Τι κάνω σε αυτήν την περίπτωση. Φοράς ποτέ τέτοια μπλουζάκια. Πράσινα με τριφυλή. Όχι. Γι' αυτό σου λέω. Άστα, θα φορέσει ο κόσμος. Τα γουστάρει. Λοιπόν, και με αναδομό κλείνουμε την πρώτη ώρα. Αναδομό παδανεκκίνηση. gr 2311-241-508. Μπείτε και στο site της εταιρείας και στη σελίδα στο Facebook για να δείτε ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Τι φαγώθηκαν όλοι με τη δηλώση του Αλεξανδρίδη, πού τους φάνηκε το παράξενο? Ο Αλέκος Αλεξανδρίδης. Ναι. Ποιο είναι το παράξενο? Εγώ κάνω τα πάντα για να κερδίσω. Όλη η γενιά, οι τέσσερις τελευταίες γενιές του Ολυμπιακού αυτό κάνουν. Εντάξει. Σε κάποιο βαθμό. Χρειαζόσουν τα λόγια για να καταλάβεις δηλαδή ότι αυτό κάνανε. Ή σε αυτήν την εποχή επικοινωνίας χρειαζόσουν ένα πάτημα για να υποστηρίξεις ότι αυτό κάνανε. Εγώ σε κάποιο βαθμό το καταλαβαίνω. Ότι όταν παίζεις. Μα αν δεν το κάνεις αυτό, θα φύγεις από εκεί. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε τα βασικά. Εμείς πρέπει να πούμε ευχαριστώ τον Αλέκο Αλεξανδρή που κάνει αυτές τις δηλώσεις. Ναι, εντάξει. Άλλο αυτό. Ναι. Αλλά το ότι ένας ποδοσφαιριστής, για να μην είμαστε υπερβολικοί, όταν αγωνίζεται. Μα το έχουν πει στο ημίχρονο, πέσε, ρε. Κάνει τα πάντα για να κορδέψει το διαιτητή, δεν είναι παράλογο και παράξενο και δεν συμβαίνει μόνο στον Ολυμπιακό. Ναι, εντάξει. Όταν ένας ποδοσφαιριστής κάνει τα πάντα γιατί ο διαιτητής είναι έτοιμος να τα δώσει. Ο φίλος μας ο Καζναφέρης στην προκειμένη περίπτωση. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Ναι, αυτό είναι σχέδιο.
Δεν θα το κάνει ο Αλεξανδρίδης, θα το κάνει ο Τζομπατζόγλου, θα το κάνει ο Κόλκας, ο ποδοσφαιριστής. Ωραία. Εσύ όταν έπαιζες ή εγώ όταν έπαιζα, δεν έκανες τα πάντα για να κερδίσεις. Έφτυνα τον αντίπαλο, έβριζα, είχα trash talking συνεχώς από μωρό. Δεν προσπαθούσε να κλέψει πολλές φορές σφυρίγματα. Εννοείται. Α, μπράβο. Αυτό γίνεται. Όλοι αυτό γίνεται. Ναι, βέβαια δεν ήξερα το ότι. Το κάνουν πέσω, σχεδόν όλοι. Ναι, δεν ήξερα ότι άμα πέσω μέσα στην περιοχή θα πάρω πέναλτι. Ναι, άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Πάντως, στο ένα κομμάτι των δηλώσεών του, αυτό το ότι δεν υπάρχει fair play, κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε, δεν είναι παράλογο. Το άλλο που αφορά τα πέναλτι και τους διαιτητές κτλ. Εκεί, οκ, okay, ήταν ένα σχέδιο, είναι μια κατάσταση γνωστή. Βάση... Ακόμα γελάω με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και την αντίδρασή του στον Καβάλα Ολυμπιακό στο πέναλτι. Εντάξει. Τι έκανε, τι είπε. Φάουλ υπέρ της Καβάλας. Α! Τι είναι δυνατόν. Πέναλτι έχει δώσει. Κάτι τέτοιο είπε μετά και στο Ολυμπιακό Σωστήρας. Και γιατί ο ζωή είναι. Κατάλαβες και τι πάει είναι. Από τότε. Γεια σου, ούτε. Α, να προσθέσουμε και αυτό το κομμάτι των απολύσεων των δημοσιογράφων όταν έλεγαν τα αυτονόητα σε όλο αυτό το οργανωμένο σχέδιο της εγκληματικής οργάνωσης. Ήτανε... Το οποίο καλό είναι το σκεφτόμαστε αυτές τις εποχές που κάποιοι πάνε να μας πείσουν ότι είναι όλα τα ίδια. Ναι. Να θυμίσουμε κάθε μέρα, να θυμίζουμε και κάτι, ότι εκτός από τους τιμένους πίνακες, τους ορισμούς, τις κρίσεις, τις προωθήσεις, τις επιτροπές που βασίζανε κάτω δοκούν, τα όσα γίνονταν εντός γηπέδου, όπως βάλαμε χθες το βίντεο του Σπάθα από την Τρίπολη, γιατί ο Σπάθας δεν έκανε μόνο όσα έκανε στο ΠΑΟΚ Άρης, στο Τρίπολη Ολυμπιακός, που δεν του βγήκε το μάτς, γιατί στο Άρης ΠΑΟΚ του βγήκε. Ναι. Από κάποιο σημείο και μετά, κάπου έπρεπε να τα ισορροπήσει για να δημιουργήσει άλλες εντυπώσεις. Στην Τρίπολη δεν του βγήκε το μάτς. Και έκανε τρεις χειρότερα τι πράγματα. Με 9 με άφησε. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Του βγήκε πάντως, πέτυχε το σκοπό του. Ναι. Στην Τρίπολη δεν του βγήκε. Και έκανε απίστευτα πράγματα. Άμα δεις το βίντεο. Μαζί το βλέπαμε στο Ηράκλειο. Ναι, ξαναδέσαι, να θυμηθείς. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι τρομακτικά. Και να τα θυμίζουμε όλα αυτά. Όπως και τις απολύσεις δημοσιογράφων που λέγανε την αλήθεια. Τις εκρήξεις σε φούρνους. Για να θυμίζουμε σε όσους τώρα θέλουν να υποστηρίζουν ότι γίνονται τα ίδια, τι γίνονταν και τι πάει να γίνει τώρα. Έτσι. Αυτά για την δεοντολογία, τη δημοσιογραφική και την κρίση σε όλους. Τα χαιρετίσματα στον κύριο Βίκτορα Μητρόπουλο, ο οποίος προωθεί αυτές τις σκέψεις και θέλει του. Να τις περάσει. Συνεχίζουμε όμως εμείς εδώ με το ΠΑΟΚ 24. Πάμε στα ποδοσφαιρικά του ΠΑΟΚ, όπου είναι η δεύτερη εβδομάδα που δεν έχει μεσοβδόμαδο παιχνίδι και επικρατεί μια σχετική ηρεμία. Α, βλέπεις δηλαδή και φωτογραφίες παικτών όπως του Ενρίκε να κάνει βόλτες στην πόλη. Πού να κάνει βόλτες τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες. Τώρα έχει λίγα κενά και βλέπεις τον Κόνζεν, γιατί στο διαδίκτυο έχει τα αρχικά και το τρίτο όνομα το Κόνζεν. Όπου έχει πραγματικά γερμανικές ρίζες, έτσι. Γεννήθηκε και στη Γερμανία. Ο Βραζιλιάνος, που έχει μια πολύ ωραία οικογενειακή φωτογραφία, πρωινή σήμερα στην πλατεία Αριστοτέλους. Στις 2 θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Κυριακή μεσημέρι. Πολύ σημαντικό μάτς στο πρωτάθλημα. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 54526. Στις 2 κληρώνουμε 5 εισιτήρια. Έχετε πολλές ελπίδες να κερδίσετε. Δεύτερη ώρα με Alter Ego. Ανδρικά ενδύματα. alterego.gr στο διαδίκτυο. Και από κοντά τα δύο καταστήματα στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85. Πάμε στον Γρηγόρη τον Ατρίδη για να δούμε ποδοσφαιρικά τι γίνεται στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Όλα καλά. Καλά, καλά, μια χαρά. Διαπιστώνεις και εσύ αυτή τη σχετική ηρεμία μεσοβδόμαδα μετά από αρκετό καιρό? Είναι όπως τη διαβάσει κανείς την ηρεμία τώρα. Δεν ξέρω αν είναι ηρεμία ή διαφορία. Εντάξει, αυτό που έγινε την Κυριακή νομίζω ότι δεν τον περίμεναν και πάρα πολύ. Δηλαδή,
Μπορεί να έχουν περάσει έτσι αρκετές ώρες από το παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά νομίζω ότι τη φετινή σεζόν πολύ σπάνιες φορές έχουμε δει τον ΠΑΟΚ να δέχεται τόσες πολλές επιθέσεις και τόσες πολλές τελικές προσπάθειες και να μην είναι αυτός που τις δημιουργεί. Δεν είναι δηλαδή μόνο η ήττα που έχει έρθει σε ακόμα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Έκανε τώρα... τελικές ο ΠΑΟΚ και στο ΆΚΑ. Έχουμε δει μάτς στο Ολυμπιακό στάδιο που δεν πέρασε το κέντρο. Ναι, έχουμε δει και τέτοια, είναι αλήθεια. Ναι, απλά εγώ θυμάμαι να βλέπω το Σταύρο και ο Σταύρο σε μένα στο πρώτο ημίχρονο και να μην μπορούμε να έχουμε χάσει λίγο το μέτρημα για τις τελικές που έχει κάνει και η ΑΕΚ. Δηλαδή... Όχι, εμείς ήμασταν σίγουροι θα πάτε διώσει και δεν τα καταφέρετε. Δεν ήταν ναι, ναι, Δημήτρη. Ναι. Εσύ έχεις πάει στο ΆΚΑ, έχεις ζήσει στιγμές St. Patrick's Day που είναι και της μόδας. Ο κοντός μας ενημέρωσε ότι είναι ασπρόμαυρες οι μπλούζες. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Ναι, λέγε. Τώρα, εντάξει, προφανώς μετά από αυτό που έγινε την Κυριακή και το μεγάλο προβληματισμό που έχει δημιουργήσει και στην ίδια την ομάδα και τις λύσεις που αναζητούνται για να βρει τρόπο να επιστρέψει στις καλές εμφανίσεις, γιατί το τελευταίο καιρό δεν πατάει καλά η ομάδα και φαίνεται πάρα πολύ αυτό. Και απλά υπήρχε η παρένθεση με τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό που έχει έρθει με μέτρια εμφάνιση, αλλά έχει επηρεάσει προφανώς το να μην δουν και οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές τα πραγματικά προβλήματα. Τη Δευτέρα υπήρχε το ρεπό και η ξεκούραση, φάνταζομαι ότι ήταν μια ευκαιρία για αποφόρτιση και σωματική και ψυχολογική. Και χτες ουσιαστικά επέτρεψαν και πάλι στις προπονήσεις για να ξεκινήσει και η προετοιμασία για τον αγώνα της Κυριακής. Το παιχνίδι με τον Πανιόνιο νομίζω ότι φέτος είναι από τις πιο έτσι, ιδιαίτερες αναμετρήσεις, γιατί ο Πανιόνιος είναι μια ομάδα που έχει αποδείξει πως δεν βρίσκεται καθόλου τυχαία στη δεύτερη θέση, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικός και εν ώψη και των play-off, τουλάχιστον μέχρι να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια, θα προσπαθήσει και ο Πανιόνιος όπως και ο ΠΑΟΚ να πάρουν τους περισσότερους βαθμούς για να έχουν και ένα τουλάχιστον καλύτερο πλεονέκτημα στην ειδική βαθμολογία των play-off. Τώρα για την στη χθεσινή προπόνηση υπήρξαν αρκετά προβλήματα, είναι κάτι που τουλάχιστον τη φετινή σεζόν ο ΠΑΟΚ δεν το συνηθίζει και γι' αυτό το λόγο το αναφέρουμε και λίγο ξεχωριστά. Ο Μαλεσάς, ο οποίος έσφιξε τα δόντια και αγωνίστηκε τουλάχιστον μέχρι να αποβληθεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, έχει υποστεί μια κάκωση δευτέρου βαθμού στην δεξιά ποδοκρημική και έκανε χθες θεραπεία. Αυτό προφανώς έγινε στη φάση όπου τράκαρε με τον Ερίκε. Ναι, ναι, ναι. Κουνούσε ναι. Και πολύ μετά το παιχνίδι. Δηλαδή έγινε και αυτό εκείνη τη μέρα. Πώς φορές τρακάραμε. Όχι, γενικά στο πρώτο σκάφο. Τράκαρε ο Κρέσπο με τον Ερίκε στο πρώτο γκολ. Ναι. Τράκαρε ο Ερίκε με το Μάτος στη φάση του Μάτος. Τράκαρε ο Ερίκε με το Μαλεζά στο πουθενά. Γενικά ήταν στα ατυχήματα μέσα ο Ερίκε. Ήταν ο Ερίκε ξεκάθαρα. Αυτό που έγινε στο πρώτο 45 λεπτό. Να ενημερώνει το δρομολόγιο του να μην πηγαίνει μια ώρα. Να βγάζει φιλοπορία, πώς λέγεται και το κοιτώ. Ναι, δεν έχει προηγούμενο γιατί έχουν συμβεί πολλά σε εκείνο το παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν ήθελα να έχω καρέκλα που σπάει για να τις... Να πόσο κάνει ρε φίλε, δύο καρέκλες, πάει τα κιούτα. Δεν γινόταν αυτό. Σοκ. Να φύγει ο εκνευρισμός. Τέλος πάντων, εκτός από τον Μαλεζά που έχει αυτό το πρόβλημα από το παιχνίδι με την ΑΕΚ και θα πρέπει να δούμε σήμερα και αύριο φαντάζομαι το ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του τραυματισμού του. Γνωρίζουμε πως ο Κάμπος έχει φύγει τραυματίας από το ντέρμπι της Κυριακής. Έχει υποστεί θλάση πρώτου βαθμού στον ισχνό προσαγωγό. Εδώ το αξιοσημείωτο είναι ότι νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που σε επίσημο δελτίο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ αναφέρεται η λέξη θλάση. Βέβαια, νομίζω ότι και πάλι έχουμε φτάσει στα μέσα του Μαρτίου και αν κάνουμε μια σύγκριση με την περσινή σεζόν, ο ΠΑΟΚ σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει λύσει το πρόβλημα με τους τραυματισμούς. Και το λύσει εξ ολοκλήρου, όχι σε μεγάλο βαθμό. Εξ ολοκλήρου. Ναι, νομίζω ότι είναι απλά, ο καλύτερος σε αυτό το κομμάτι στην Ελλάδα. Ναι, απλά επειδή υπάρχει έτσι μια επιλογή για την αλλαγή του γυμναστή μεσούς της αγωνιστικής περίοδου, μακάρι να ολοκληρωθεί η χρονιά χωρίς να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί ήταν μια επιλογή με ρίσκο αυτή. Έτσι, αυτό δεν μπορούμε όπως να το ξεπεράσουμε. Όπως το θέτεις είναι σαν να στοχοποιούμε το γυμναστό προηγούμενο. Όχι, ούτε το γυμναστή ούτε το γιατρό. Το αντίθετο. Όχι, όχι. Ναι. Σε οποιαδήποτε ομάδα στον πλανήτη, Δημήτρη, αν γίνει επιλογή να αλλάξει ένας γυμναστής μέσα στην αγωνιστική περίοδο, υπάρχει ένα ρίσκο για το αν ο διάδοχός του
θα μπορέσει να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα και δεν θα διαταραχθεί η ομάδα από τον τρόπο με τον οποίο θα γυμνάζεται στο νέο καθεστώς. Εγώ αυτό αναφέρω. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και μακάρι να μην υπάρξει, γιατί πλέον απομένει και το πιο κρίσιμο κομμάτι της χρονιάς και στο κύπελλο και στο πρωτάθλημα και στα play-off που έρχονται. Ο ΠΑΟΚ έχει στόχους να πετύχει και θα θέλει να έχει όλους τους ποδοσφαιριστές διαθέσιμους. Τώρα για να κλείσουμε τα τσιγάρα. Για το θέμα των θλάσεων, πριν το κλείσουμε, νομίζω ότι τόσα χρόνια μάθαμε εμείς που δεν είμαστε ειδικοί βεβαίως, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ένα τέτοιο πρόβλημα να εξαρτάται από ένα παράγοντα. Εννοείται. Είναι μόνο ένας ο παράγοντας. Είναι αυτή ένας άνθρωπος ή ξέρω εγώ, ένα γήπεδο ή μια συνθήκη. Απλά πολλά πράγματα μαζί. Τα τελευταία χρόνια να έχουμε συνειδητοποιήσει με βάση αυτό που έγινε και την περσινή χρονιά ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που ταλάνιζαν τον ΠΑΟΚ και είχε τόσα πολλά προβλήματα τραυματισμού ήταν η σχεδόν ολική απουσία αποκατάστασης. Δηλαδή η ομάδα είχε πολύ μεγάλο κενό σε αυτό το τομέα και απλά φρόντισε φέτος να το καλύψει πάρα πολύ και γι' αυτό το λόγο έχει λύσει το πρόβλημα σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και η ομάδα και ο κάθε παίκτης ξεχωριστά που δεν είχε τη συνείδηση. Ναι. Ακολουθεί τέτοιο πρόγραμμα. Θυμάμαι μια κουβέντα που είχαμε κάνει με τον Πέλκα όταν είχε αγωνιστεί στην Πορτογαλία και επέστρεφε στον ΠΑΟΚ. Και off the record αυτό που ουσιαστικά είχε εκμυστηρευτεί είναι πως είναι αρκετά διαφορετική κατάσταση στο εξωτερικό, γιατί και αυτό δεν το έχει πει μόνο ο Πέλκας, το έχουν πει και άλλοι παίκτες. Και το Σταφυλίδη θυμάμαι σε συνέντευξη να το λέει, που το φιλοξενήσαμε και εδώ πέρα στο Συνέκβοη του ΠΑΟΚ 24, ότι πήγαινα στην προπόνηση και έπρεπε να προσαρμοστώ στα νέα δεδομένα τον πρώτο χρόνο, γιατί 2 ώρες πριν την προπόνηση είχα δουλειά και 2 ώρες μετά την προπόνηση είχα και πάλι δουλειά. Δηλαδή προετοιμασία και αποφόρτιση κανονικά. Ναι. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε μετά τις προπόνησεις, να πούμε ότι χθες ατομικό πρόγραμμα έκανε και ο Μάτος, γιατί και αυτός είχε κάποιες ενοχλήσεις στο γόνατο. Προφανώς είναι από κάποιο χτύπημα που έχει δεχτεί στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Και μία από τις απώλειες που είχε ο ΠΑΟΚ εκτός από την βαθμολογική στο παιχνίδι με την ΑΕΚ είναι και το γεγονός ότι ο Κρέσπο είδε την κίτρινη κάρτα από τον Παπαπέτρου, συμπλήρωσε κάρτες και έχει αποφασιστεί να εκτίσει και αυτός την ποινή του κόντρα στη Λάρισα, οπότε ακόμα ένας προσφυγής του ΠΑΟΚ που σε αυτό το παιχνίδι δεν θα είναι διαθέσιμος. Σε εκείνο το οποίο λείπει και ο Κάμπος και ο Μαλεζάς. Ναι, σωστά, και σε εκείνο το παιχνίδι υπάρχουν απουσίες και από την πλευρά της Λάρισας και δεν ξέρω αν μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη την αναμέτρηση θα μιλάμε για 6-7 απουσίες από κάθε ομάδα για διαφορετικό λόγο. Μάλλον είναι το πιο εύκολο μάτι του ΠΑΟΚ, γιατί η Λάρισα πραγματικά είναι πολύ αδύναμη. Είναι πιο αδύναμη από την Κέρκυρα. Αυτό έχει φανεί μέχρι τώρα. Εννοείται, δεν σχέση με την Κέρκυρα με τη Λάρισα. Τουλάχιστον με βάση τα. Λέω για το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Έχει ΠΑΟΚ Λάρισα και ΠΑΟΚ Κέρκυρα στο τέλος. Το ΠΑΟΚ Λάρισα είναι θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι. Θεωρητικά. Τώρα, αναφέρατε κι εσείς νωρίτερα ότι στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι ανακοινώθηκαν σήμερα οι επιλογές του ΣΚΥΜΠΗ. Ο ΠΑΟΚ πλέον έχει μόνο έναν ποδοσφαιριστή στις κλήσεις της Εθνικής Ανδρών. Ο Γλύκος βέβαια αυτή τη φορά είναι πολύ πιθανό να αγωνιστεί, γιατί υπάρχει και αυτή η απουσία στη θέση του τερματοφύλακα μετά και το πρόβλημα που είχε ο Καρνέζης. Υπάρχει εννοείται ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι. Να μην χρησιμοποιηθεί ο Γλυκός. Όχι. Αυτό που έπαθε τώρα ο Καρνέζης το έχει πάθει αρκετές φορές ο Χαλκιάς. Νώρα των αγώνων. Φαντάζεσαι πριν από Βέλγιο-Ελλάδα που νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση γενικώς ότι θα είναι πολλά με λίγα να έχει πάθει ο Χαλκιάς κάτι τέτοιο. Τι θα άκουγε. Αλλά εντάξει, τώρα είναι η πρώτη φορά του Καρνέζη που τον έβλεπες και την Κυριακή γιατί το έβλεπε το παιχνίδι για στοιχηματικούς λόγους. Και ήταν φοβερά εκνευρισμένος για το πουθενά βγήκε το δάχτυλο. Εντάξει, και να σου συμβεί αυτό και λίγο πριν από το παιχνίδι με την Εθνική που για όλους τους διεθνείς είναι πολύ σημαντικά και είναι και κομμάτι, είναι μια ευκαιρία να προβάλλουν ουσιαστικά τη δουλειά τους, γιατί ξέρουμε πως για κάθε παίκτη είναι σημαντικό να παίζει με την Εθνική του ομάδα. Τώρα η ομάδα έχει σήμερα το πρωί προπόνηση, οπότε αργότερα θα έχουμε και νέα για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτήν. Ένα θέμα που έχουμε ασχοληθεί μαζί του τις τελευταίες ημέρες στο ΠΑΟΚ 24 είναι, επειδή μιλάμε για εθνικές ομάδες και το τι ακριβώς θα συμβεί με την Εθνική Σερβίας και το αν θα μπορεί να υπολογίζει τον Πρίγιοβιτς εν αναμονή ακόμα της απόφασης της FIFA που θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους Σέρβους. Εδώ να πούμε ότι είναι σαν να έχει χάσει μια προθεσμία ο Πρίγιοβιτς
γιατί έπρεπε να επιλέξει η εθνική ομάδα ανδρών νωρίτερα. Έχει πλέον μεγαλώσει, έχει φτάσει στα 26, γι' αυτό υπάρχει και το μπέρδεμα. Ναι, και γι' αυτό το λόγο ζητάνε και από την Εθνική Σερβία την άποψη της FIFA για να μην υπάρξει οποιοδήποτε κίνδυνος τιμωρίας. Ναι, ναι. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι σύνθετο και δεν είναι έτσι απλό ότι επέλεξε Σερβία, θα πάει στη Σερβία. Γιατί έχουν περάσει τα χρόνια γι' αυτό. Και εντάξει, νομίζω ότι τώρα που είναι και μεγαλύτερος μπορεί να σκέφτεται και ποιες είναι, πού είναι οι περισσότερες πιθανότητες που έχει και ο ίδιος να αγωνιστεί ή ποια βασικά είναι η πιο ελκυστική ομάδα για εκείνον, γιατί νομίζω ότι Σέρβος νιώθει. Μπράβο. Αυτό, δηλαδή το ότι νιώθει Σέρβος προφανώς δεν άλλαξε τώρα, ένα-δύο χρόνια. Εδώ έχει τατουάζ, έχει... Εντάξει. Και όμως έπαιζε στην Ελβετία, στις εθνικές Ελβετίας, στις μικρότερες. Ναι, πολλοί ποδοσφαιριστές σε νεαρότερη ηλικία, σε κρίσιμες αποφάσεις, δεν έχουν και τόσο καθαρό μυαλό. Μπορεί να είναι ακόμα ένα τέτοιο παράδειγμα. Βέβαια και ποιος σε θέλει και ποιος σε επιλέγει. Ναι, και ποιος σε ψήνει ότι όντως σε θέλει στην πράξη και πού μπορείς να παίξεις, παιδιά. Να πάρεις την απόφαση. Και πού μπορεί να παίξεις. Ναι, εννοείται και αυτό, δεν το συζητάμε. Σερβία έχει το Μίτροβιτς και από εκεί και πέρα ποιον έχει πίσω του. Εμένα. Όχι, έχει πρόβλημα. Το περιμένουν για να αγωνιστεί. Είναι σίγουρο αυτό. Και με βάση την κατάσταση στην οποία στην Ελβετία ποιοι παίζουν. Έχει. Έχει ποιότητα. Εντάξει, εκεί μπορεί να μην είναι το πρώτο βιολί πάντως. Τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε. Καλά, ούτε στη Σερβία θα είναι το πρώτο βιολί. Ο Μίτροβιτς είναι βασικός. Που είναι και στα 22 του, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προοπτική. Ναι. Λίγο παραπάνω, λίγες περισσότερες πιθανότητες. Τώρα για... Τον πρόγειο τον έχεις για Ελβετό εσύ. Αυτό το πράγμα που βλέπεις, αυτό το πράγμα που βγάζει όλο αυτό το πάθος, μπορεί να είναι ελβετικό. Εννοείται πως όχι. Εγώ λέω το ρόστερ των ομάδων. Γιατί οι Ελβετοί έχουν 12 Αλβανούς, 14 Γκανέζους και 27 Σερβοβοσνιοκροάτο Μαυροβούνιους. Είναι πολύ πολυπολιτισμική στα χρόνια της παγκοσμιοποίησης, ναι. Το είδαν λίγο διαφορετικά. Είναι πολύ νωρίς για μεταγραφικά ζητήματα, όχι για την προετοιμασία των ομάδων. Ίσα-ίσα οι ομάδες θα πρέπει ήδη να έχουν κάνει και ταξίδια και προεργασία. Απλά περισσότερο το σχόλιο το κάνω για τα δημοσιογραφικά τα άρθρα και το τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχει μία αναφορά στην Τουρκία, που βέβαια στην Τουρκία διαβάζουμε πολλά σενάρια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στο τευτέρι των ανθρώπων της Γαλατασαράι, τουλάχιστον με βάση αυτά που υποστηρίζει η Σαμπάχ στην Τουρκία, μπορεί να είναι και αυτό του Τσίμιροτ. Βέβαια είναι λίγο περίεργη η υπόθεση αυτή, γιατί ξέρουμε ότι και ο Τσίμιροτ έχει αρκετούς μάνατζερ, μπορεί να είναι μια περίπτωση που μοιάζει με αυτή του Ροντρίγκης, γιατί πολλοί από τους μάνατζερ έχουν λαμβάνει σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί μια μεταγραφή και είναι μια κουβέντα που θα πρέπει να έχουμε κάτι πιο απτό για να δούμε αν αξίζει να ασχοληθούμε μαζί της και αν όντως η Γαλατασαράι, που μέχρι στιγμής έχει και μια οφειλή προς τον ΠΑΟΚ από τη μεταγραφή του Ροντρίγκης και πρέπει να λύσει το συγκεκριμένο ζήτημα, ασχολείται με την υπόθεση του Τσίμιροτ. Επίσης, έχοντας επαφή με Τούρκο δημοσιογράφο, αυτό που έμαθα είναι πως στην Γαλατασαράι βρίσκονται σε προεκλογική περίοδο, τουλάχιστον για τον επόμενο πρόεδρο. Ψηφίζουν τα μέλη. Ναι. Και επειδή ουσιαστικά μία από τις υποψηφιότητες θέλει να κερδίσει τις εντυπώσεις και όπως έχουμε δει και σε άλλες ομάδες πιο γνωστές, δηλαδή για παράδειγμα στην Ισπανία με τον Πέρθ ή με την Μπαρτσελόνα συμβαίνει αυτό. Τάζουν παίχτες. Ναι, παρουσιάζουν μεταγραφικούς στόχους ή πλάνα και project για την επόμενη χρονιά και ενδεχομένως ένας από τους λόγους που βγήκε και το όνομα του Τσίμιροτ είναι γιατί η μεταγραφική περίοδος για τη Γαλατά μπορεί να ξεκινήσει πιο νωρίς με βάση αυτή την αντιπαράθεση που υπάρχει για τον προεδρικό θόκο. Θα το δούμε αυτό, θα το παρακολουθούμε εννοείται, γιατί... Άμα αλλάξει ο πρόεδρος μας, αλλάξει και προπονητής όμως μετά. Δεν ξέρω αν θα έχει προβλήματα ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, γιατί ήδη στην Τουρκία, αυτό για το οποίο στοχοποιήθηκε πριν κάτσει στον πάγκο της Γαλατά, είναι από τα βασικά του προβλήματα. Δηλαδή είχε γύρω στις 8 ή 9 θλάσεις στην προηγούμενη ομάδα του στην Τουρκία και έχει εδώ και 15-20 μέρες που μετράει 7-8 και στη Γαλατά. Μπράβο. Πολύ μαζεμένα τα προβλήματα για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης με μυϊκούς τραυματισμούς. Δεν έχει και... στην Τουρκία, δεν είναι μαζί οι συνεργάτες.
έτσι γυμναστές αυτοί που είχε οι 3-4, είναι μόνος του. Όχι, όχι. Ναι, ναι, είναι μόνος του. Και εντάξει, νομίζω ότι κάτι για το οποίο γνωρίζουμε και εμείς ότι υπήρχε πρόβλημα στον Τούντορ και όταν αγωνιζόταν, όταν βασικά δούλευε ακόμα στον ΠΑΟΚ, είναι πως πολλές φορές και στη διαχείριση των ποδοσφαιριστών του, το ότι επέλεγε να τους επιβαρύνει με συνεχόμενα παιχνίδια δεν τα πήγαινε και τόσο καλά, και ίσως να μην άκουγε και τις απόψεις των γυμναστών για το ότι ζητούσε η ομάδα να δουλεύει στα κόκκινα, και αυτό πάντα δεν είναι καλό, έτσι. Ούτε το γιατρό άκουγε. Δεν του είχε εμπιστοσύνη. Ναι, ναι. Πίστευε ότι εκείνος ήξερε πιο πολλά. Και σημείο και κομμάτι τριβής αυτό τώρα, αλλά εντάξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Του γιατρού τον άκουγε ο Σάντος, λέει, τον άκουγε ο Τούντολος. Εντάξει. Είναι απαραίτητη η πολύ καλή σχέση η εμπιστοσύνη προπονητή γιατρού σε μια ομάδα. Όχι απαραίτητη. Κομβική είναι. Δεν το συζητάμε αυτό. Και άμα λέει άλλο ένας, άλλο άλλος και δεν πιστεύει. Πιστεύει ένας τον άλλον ότι λέει κάθε μέρα, δεν τελείωσες, δεν έχεις καμία τύχη. Καμία τύχη. Χωρίς να λέμε ποιος φταίει ή ποιος έχει τον πρώτο λόγο κτλ. Εμένα υπάρχει εμπιστοσύνη. Λοιπόν, Γρηγόρη, έχουμε κάτι άλλο? Νομίζω πως όχι. Απλά αυτό που αναφέραμε στο ξεκίνημα, πως από εδώ και πέρα ουσιαστικά θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον να δούμε στις προπονήσεις και το ποιες είναι οι αλλαγές που πιθανότητα θα έχει ο ΠΑΟΚ στην προσέγγιση του παιχνιδιού με τον Πανιόνιο, γιατί σίγουρα αλλαγές θα πρέπει να υπάρξουν, ειδικά με αυτά που είδαμε την Κυριακή. Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Φίλος γράφει για τον Πρίγιοβιτς. Βασικά, έτσι όπως είναι αυτός, μάλλον δικός μας νεαπολίτης πρέπει να είναι. Νεαπολίτης με κοτσίδα, γρυμμένο μαλλί πίσω. Όχι, ρε. Όχι. Άλλες περιοχές τώρα. Ο Μπέλος ήταν έτσι, αλλά η κοτσίδα του ήταν σπαστή. Δεν είναι αυτή η φλόρικη. Ο κοτσίδα φραγκαντώνει, έχει λίγο αυτός. Αυτός είναι. Δεν είναι, αυτός την πάει πίσω, δηλαδή. Δεν την κάνει με χωρίστρα, την πάει πίσω. Δεν είναι, είναι πιο soft, είναι κοτσίδα νέας Ελβετίας, κάτι τέτοιο. Αργιανάκι δηλαδή είναι ο πλήρης. Δεν είναι Αργιανάκι, Παοξάκι, είναι απλά, είναι πιο εξευγενισμένο, αν και εκεί που είπα τώρα, μου έφερε δύο-τρεις μορφές που δεν είναι και πολύ εξευγενισμένες, τέλος πάντων, ναι. Εκεί που κάνει τέρμα το μετρό, που θα κάνει δηλαδή εκεί στη Νέα Ελβετία, κάπου εκεί. Αυτό με το μετρό το έχουμε σχολιάσει. Ότι? Που δεν έχει στάσει την Τούμπα. Έχει παπάφι. Τι παπάφι. Με το πόδι. Στο γήπεδο απέξω. Άσε ρε, ήθελες τώρα 10 χρόνια να μην έχει έργα εκεί. Αν μπορούσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Άστο, καλύτερα στο παπάφι. Να είναι κατευθείαν στο γήπεδο, να έχει και τουρνικέ. Από το κάτω. Μετρό, την τελευταία στάση για Camp Nou, ξέρεις πόσο πρέπει να περπατήσεις. Κάθε 2 ώρα. Κάθε χιλιόμετρο τουλάχιστον. Μπορεί και παραπάνω. Χιλιόμετρο δεν είναι τίποτα. Ναι, χιλιόμετρο. Και ναι, αυτό είπα και οι Ισπανοί όλοι. Φίλος γράφει, ο Σπάθας εκείνο το μάτι σταμάτησε για κανένα δεκάλεπτο μετά τον γκολ του Κάμπορα. Το ξεκινάει και το τελειώνει με τα δύο σουτ του Σορλέν και του Βιερίνια που μας αποτελειώνει. Γράφει ο φίλος. Μην ασχολείστε. Μην ασχολείστε, γιατί βγάζουν μεροκάμα του κάποιοι από αυτά τα. Συγκρίνουν το Σταυρίδι με το Σπάθα. Που Σταυρίδι το μόνο που έκανε είναι μια κλωτσιά στο 3, δεν την είδε. Δεν την είδε. Εντάξει. Να κάνω. Ντέρμπι, ναι, έπεσε και μια κλωτσιά. Να μετρήσουμε πόσες κλωτσίες έχουμε φάει εμείς στο Χαριλάου. Το έχει σπουδάσει αυτό που έκανε. Και το ξανακάνει πολλές φορές. Γιατί αυτές οι διαιτησίες με τα μικρά, τα ανάποδα όλα είναι επιστημονικές. Γιατί λέει, μήπως λέει δεν σας έδωσε δύο πέναλτι. Γόνατο... Ναι, σου λέει δεν είναι πέναλτι, δεν είναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι, αυτά αυτό λέει, μα αυτή λέω... είναι, η επιστήμη εκεί είναι. Αυτό λέω μικρά. Αλλά αυτά είναι δική μας η μπουφ. Τι κανένας. Λοιπόν, έχετε άλλα 20-25 λεπτά για να κερδίσετε εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιόνιος. FM γράφετε και ενώ αφήνετε ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Ένα τελευταίο διάλειμμα. Έχουμε ακόμη 2-3 ζητήματα γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα και διάφορα δικά σημείωματα. Με αυτά επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο. Σε 15 λεπτά θα κληρώσουμε 5 εισιτήρια του αγώνα ΠΑΟΚ Πανιόνιος. Κληρώνει ο μαύρος. FM γράφεται και ενώ αφήνεται ΠΑΟΚ ποδόσφαιρο και ονοματεπώνυμο στο 545-26. Για το μήνυμα του φίλου του 475, αυτό είπαμε και νωρίτερα, φίλε. Γράφει όταν βούταγε ο Τζαβέλας με τον Πετανιά, ήταν έξυπνος και προσωπικότητα. Το είπαμε και νωρίτερα ότι ναι, λίγο ή πολύ, κάθε ποδοσφαιριστής σε κάποια φάση προσπαθεί να κλέψει σφύριγμα το διαιτητή. Και να μην το αρνιόμαστε. Αυτό είπαμε και με τον Αλεξανδρή. Η διαφορά είναι ότι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένων ομάδων που ξέρουμε το κάνουν με σκοπό και μέσα από σχέδιο.
γιατί ξέρουν ότι θα το πάρουν. Ο Τζαβέλας όταν πήγε να το κλέψει το σφύριγμα και το έκλεψε. Ήταν ο Μίτσιος διαιτητής. Ο Μίτσιος ήταν, δεν ήξερε τίποτα. Έτσι. Αυτή είναι η διαφορά. Το να το κάνει συνέχεια και βάσει σχεδίου και να ξέρει και από πριν ποιο σε παίζει και τι θα σφυρίξει, αν το κάνει μία φορά ή δύο φορές το χρόνο. Αυτή είναι η διαφορά. Πάντως πράγματι στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και παντού αυτή η προσπάθεια των αθλητών να πάρουν σφυρίγματα να κοροϊδέψουν γιατί είναι κάθε λεπτό. Υπάρχει κίνηση Σλούκα ρε φίλε που τον ακουμπάει ο άλλος και ηλεκτρίζεται. Του Σλούκα. Του Σλούκα η κίνηση. Όλοι ξεκινήσει πάνω. Κάπου τον Γκάλες έκανε... Ο Χαραλαμπίδης ήξερε πώς θα πάρει βολές. Α, καλά ναι. Επιστήμονας. Ο Γιαννάκης έκανε καριέρα με το επιθετικό φάουλ. Να θυμόμαστε και τα παλιότερα. Έτσι δεν είναι. Δεν ήταν όμως τόσο κραυγαλαία. Κραυγαλαία, μάλλον τίποτα. Ήτανε, φαινόταν το είχε και τα μούτρα που έκλαιγε. Να πάρει αυτό το φάουλ. Ναι, είχε και τώρα εδώ με το πέναλτι είναι καθαρή κλεψιά, ρε φίλε. Εντάξει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πιστεύω εγώ. Λοιπόν... Φίλε, 479 cover το μήνυμά σου. Πότε θα αλλάξουμε, ως δεν υπάρχει συνέχεια. Όπως δεν υπάρχει συνέχεια και για τον κύριο Λευθεριάδη τελικά στις εκλογές της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πιερίας. Από χθες ενημερωθήκατε ότι δεν κατέθεσε την υποψηφιότητα. Το βασικό είναι ότι αποσύρθηκε από τις εκλογές της ΕΠΟ. Αυτή ήταν η είδηση της προηγούμενης εβδομάδας, η κορυφαία είδηση που αφορά και τις εκλογές της ΕΠΟ. Ένας θα είναι υποψήφιος. Περιμένουμε να δούμε το εκλογικό σύστημα, αν και πλέον δεν μετράει και τα κουκιά, αν θα είναι ένας υποψήφιος πράγματι, εκτός αν πάρει κάποιος το ρίσκο. Ποιοι δεν θα τον ψηφίσουν. Κατέβει, ναι. Πόσοι δεν θα τον ψηφίσουν. Γιατί είναι ένας ο υποψήφιος, το ότι θα είναι πρόεδρος είναι δεδομένο. Ναι. Τώρα από εκεί πέρα μπορεί να κερδίσει, ξέρω εγώ, 32 και 8 λευκά, ξέρω εγώ. Πλέον αυτό δεν μπορεί να είναι αυτό. Πρόβλημα. Ναι. Το λύθηκε το συγκεκριμένο θέμα. Θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το ψηφοδέλτιο που θα ανακοινώσει ο κ. Γραμμένος κάποια στιγμή. Θα περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τι θα γίνει στη διαιτησία από εδώ και πέρα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν εδώ και καιρό ότι η διαιτησία πρέπει να φύγει από την Ομοσπονδία. Τώρα το υποστηρίζουν αυτό. Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το συγκεκριμένο. Και για άλλη μια φορά να πούμε αυτό που όλοι πρέπει να έχουν στο νου τους, ότι τα λαμόγια αυτή η νέα τάξη στη χώρα που έχει δημιουργηθεί εδώ και λίγα χρόνια κολλάνε στους ισχυρούς. Και τώρα περιμένουμε ότι τα λαμόγια κάθε είδους θα προσπαθήσουν να κολλήσουν εδώ στους Θεσσαλονικείς που θέλουν να αλλάξουν το ποδόσφαιρο. Λογικά σίγουρα έχουν το νου τους για να τους στείλουν από εκεί που ήρθανε. Με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δηλαδή αυτό λες. Τα λαμόγια κάθε είδους, ρε παιδί μου. Ναι, εγώ και στο ποδόσφαιρο αυτό γινόταν. Στο Πασόκ βρήκανε τρόπο και χωθήκαν στο ΣΥΡΙΖΑ, ρε φίλε, τα περισσότερα. Ναι, ξαφνικά το 10, ναι. Πώς τα πράσινα λαμόγια μέσα σε μια, δύο, τρεις βραδιές έγιναν κόκκινα. Μάλλον από το 9 στο 10 από κόκκινα έγιναν πράσινα. Και από πράσινα έγιναν ξαφνικά κόκκινα. Ξαφνικά πάλι έγιναν από πράσινα κόκκινα. Αυτό λέω. Οι ίδιοι ήταν. Εννοείται ότι ήταν ίδιοι. Δεν άλλαξαν άνθρωποι. Ο πρόεδρος άλλαξε. Αλλά ο πρόεδρος δεν είχε καμία σχέση στην ΕΠΟ. Εκτελεστικό όργανο ήταν. Ναι. Αρέσει που πέφτεται από τα σύννεφα, ρε παιδιά. Λες, εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, απλά λέμε. Αυτό λέω. Ναι. Τώρα τα λαμόγια γνωστά θα έρθουν κατά εδώ. Θα ψάξουν ρόλο. Θα ψάξουν θέση. Που έκαναν προσπάθεια κάποια από αυτά. Εδώ ο φίλος του κ. Λευθεριάδη, ο ένας. Εντάξει, έκανε προσπάθεια να επηρεάσει ενώσεις για να τις πουλήσει. Ότι κοίτα να δεις, εγώ σου φέρνω τρεις ενώσεις, αλλά μην με πειράξεις. Ναι. Εντάξει. Αυτά σίγουρα τα ξέρουν και ο Γραμμένος και όλοι οι συνεργάτες του που θα διεκδικήσουν την προεδρία της ΕΠΟ και σε καμία περίπτωση δεν θα αποδεχθούν τέτοιες κινήσεις.
Δεν χρειάζονται πλέον. Είναι η ευκαιρία να τους εκτελέσεις σε εισαγωγικά. Έτσι ώστε να μην εμφανιστούν ποτέ ξανά. Αυτό το λέμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, για να μην ξεχαστούμε εν ώψη της αλλαγής κατάστασης στο ποδόσφαιρο. Όλοι πολεμάνε, έλα ρε φίλε, ντροπή. Έκτακτη είδηση. Αν είναι δυνατόν. Ο αθλητικός εισαγγελέας, ο κύριος Σιμιτζόγλου, έστειλε οριστικά στο αρχείο τις ενστάσεις του Άρη και του Όφη για την κανονική συμμετοχή του Ντουρ Μισάη στο παιχνίδι Λαμίας Σπάρτης. Ναι, όμως γιατί. Το γιατί είναι το θέμα. Η Λαμία οριστικά παίρνει τους βαθμούς. Ουσιαστικά δεν τίθεται θέμα για τη βαθμολογία. Τώρα ο Κούγιας δικαιώθηκε ή εκτέθηκε. Δικαιώθηκε. Πώς δικαιώθηκε, αφού έλεγε ότι έχουν βάσει οι στάσεις. Όχι, είπε θα αργήσει καταρχήν. Το τελευταίο που είπε ήταν ότι θα αργήσει. Η πρώτη δήλωση ποια ήταν. Η πρώτη δήλωση, πρώτη. Ότι έχουν βάσει. Κάτσε, περίμενε. Στην αρχή είπε την πρώτη δήλωση. Μετά ναι. Όμως έκανε. Ο Κούγιας. Ναι. Αποκλείεται. Δεν είπε ότι. Ο δεν εκπροσώπησε την Λαμία. Ναι. Και μετά, εχθές νομίζω, έκανε δηλώσεις εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι θα αργήσει η απόφαση. Και την επόμενη μέρα εκδόθηκε. Το δικαιώθηκε. Φοβερό. Μπορεί να το είπε χωρίς πλάκα. Για όμως δεν πρέπει να μάθουμε το σκεπτικό. Φίλε, να σου πω. Άκου τώρα. Χωρίς πλάκα τώρα. Αυτός μπορεί να ήξερε ότι σήμερα θα βγει η απόφαση και είπε χθες θα αργήσει η απόφαση. Σου λέει μην δέχεται πιέσεις. Πολύ σωστή η επισήμαση που γίνεται στο chat. Να βγει ο Δούρος στο τηλέφωνο γρήγορα. Ο Δούρος. Ο Δούρος, έτσι. Όταν λέγει ο Αλέφαντος. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας συνεχίζεται όπως είναι. Χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ενδεχόμενο αφαίρεση βαθμών για τη Λαμία. Ούτε καν εξετάστηκε το συγκεκριμένο θέμα, από ό,τι καταλάβαμε. Ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Τη διευθυνσία, τι είναι. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εν ώψη του αγώνα ποδοσφαίρου κόντρα στον Όσο Φουπού την Κυριακή 19 Μαρτίου 2017 για την 25η αγωνιστική της Super League θα ήθελε να επιστήσει την προσοχή των φιλάθλων της ομάδας που θα δώσουν το παρόν ως προς τα εξής. Γράφει πολλά και διάφορα. Γράφει πολλά και διάφορα. Και λέει για τα μέτρα που θα πρέπει να τηρηθούν και τελειώνει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Την Κυριακή παίζουμε για να κερδίσουμε καθαρά την ομάδα που ομολογεί πως κερδίζει με οποιονδήποτε τρόπο και δεν τρέπεται να κλέψει ακόμα και τα παιδιά της. Εντάξει, ξέρεις. Έκανε και δήλωση στα μάτια χθες, το μεταξύ του καημένου στα μάτια που είναι και καλό παιδί, τον έχουν μπλέξει τώρα. Άσε τα μάτια. Βγες από εκεί. Ο Σταμάτης ο Καρέας που είναι από τα καλύτερα παιδιά της δημοσιογραφίας. Εντάξει, και είναι γραφείο τύπου στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου. Εντάξει. Τι να κάνει, δουλειά δεν είναι ντροπή. Δουλειά είναι ντροπή, αλλά. Και μάλιστα σε ένα μεγάλο σύλλογο. Εκπροσωπεί τον Παναθηναϊκό τώρα. Μαγκιά του Παναθηναϊκού που έχει αυτόν. Μιλάμε για πολύ καλό παιδί. Δεν υπάρχει δηλαδή. Άστο. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Διαιτές, αύριο Πέμπτη, ε. Τι ώρα παίζει να φύγει. 7.30. Ναι. Θα είμαστε στον τελικό. Ορίστε. Θα είμαστε στον τελικό, δεν το δούμε. Στο βόλεϊ. Τι γέρασε. Γέρασε η καζάνα σου λίγο. Τι γέρασε. Δεν το έχει μια σιγουριά. 3-1 είναι. 1-0-2-0-2-1-3-1. Over δηλαδή το βλέπεις. Μέχρι στιγμής η Εθνολογική είναι καλύτερη ομάδα από σένα. Εννοείται. Αλλά θα με τη μαγκιά μου και με την ψυχή μου θα τους κερδίσω. Όχι ρε. Αρχίζω τους φτάνω τώρα. Έχω τους παίκτες που θα το τραβήξουν το κουπί. Ναι. Θα φανεί το Σάββατο, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα. Ναι. Δεν έχω άσο, μόνο αυτός με. Δηλαδή άσο από τα σερβίς δεν έχω. Μόνο αυτό με προβλήματισε. Έχουμε δουλέψει πολύ καλά τα float σερβίς. Είδα τις προπονήσεις. Πήγε εντατικά 21. Θα τους χαλάσω την υποδοχή. Ναι. Θα σημαδέψω κοκκινάκι. Όχι αυτό να πούνε στο Survivor. Δεν ξέρω. Που έπεσε τον Ολυμπιακό και είπε τη μισή τον Ολυμπιακό αυτός ο χρυσός άνθρωπος. Γενικά. Το γήπεδο θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τι εννοείς. Είναι άλλο το μάτι. Το εξήγησε ο Καρμαζίδης. Είναι στρόγγυλο. Δεν μπορείς να. Περιμένετε πολλά λάθη στο σερβίς. Τι. Πολλά στο σερβίς να περιμένετε. Καλά, αυτό είναι καλό δεν για μας. Δεν είναι στο σερβίς γιατί τα λάθη. Δεν ήταν το δυνατό. Στην κόντρα μπάλα είναι. Στην κόντρα μπάλα θα γίνει αυτό. Γιατί δεν ξέρεις που είσαι.
Δεν μπορείς να σημαδέψεις. Αυτό είπε ο Καλμαζίδης, αν δεν κατάλαβες. Αν δεν το εισέπραξες. Έχει εφησίσει λίγο. Κάπου. Ακούς, ναι. Έχει εστιάσει πολύ στο μπάσκετ τον τελευταίο καιρό. Γι' αυτό ναι, λίγο ναι. Το χάνει με το βόλι. Ναι, ναι. Σε αντίθεση βέβαια στο συγκεκριμένο γήπεδο με την ομάδα βόλι, της ομάδας βόλι, η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Τα πήγε δεν καλά φέτος. Δεν έχει που να σημαδέψει, τα πήγε καλά. Κατάλαβες. Μήπως γι' αυτό κερδίσαμε, γιατί αποσυντονίζει τι κάνει. Γιατί σημάδευα λάθος. Αυτό σου λέω, ναι, και έμπαινε μέσα. Στο Αλεξάνδριο οι παίκτες του ΠΑΟΚ όσοι παραμένουν παίζουν συνέχεια κάθε χρόνο. Ναι. Στο παλέ, πότε παίζει βόλεϊ ο ΠΑΟΚ, πότε παίξε βόλεϊ. Δεν έχει. Να, είδατε τα στραβά που δεν θέλετε τον Άρη στην Α1. Θα παίζει Α1, θα παίζει στο Αλεξάνδριο. Στην Αλεξάνδριο. Κάπου στη Μίκρα παίζουν. Μίκρα, ποιο Αλεξάνδριο. Ο οποίο Άρης δεν ανεβαίνει από την Α2 στην Α1. Ναι. Ναι, στραβώσαν κάτι αποτελέσματα και θα, αναγκαστικά θα μείνει άλλο ένα χρόνο εκεί. Πέφτω από τα σύννεφα. Τώρα για την ένσταση. Δεν χάνεται η εκπομπή. Βασικά, φίλε ακροατή στο Λιμπερό, δεν χάνεται η εκπομπή. Να φύγουμε κανένα δεκάλεπτο. Να φύγουμε κανένα δεκάλεπτο. Νομίζω ότι α κάνουμε την κλήρωση και α φύγουμε. Δηλαδή, δεν υπάρχει λόγο να κρατάμε το Χρήστανθο έξω από το στούντιο. Όχι, μετά την έστω. Για ποιο λόγο δεν το πιάσα, για ποιο λόγο είναι εκτός στο αρχείο η ένσταση. Δεν είναι η εξήγηση. Επειδή έχει ελληνική ταυτότητα ο Έλληνα παίκτη. Δεν εξήγησε. Γιατί. Δεν εξήγησε γιατί. Δεν το εξήγησε. Άκου να δει. Δεν χρεώθηκε ξένο ο παίκτη που έχει ελληνική ταυτότητα. Α το δεν έχει δικαίωμα στην εθνική να παίξει όμως. Και τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Αυτό λέει η προκήρυξη. Ποια προκήρυξη? Του προαθλήματος. Ο ΚΑΠ. Άλλο λέει ο ΚΑΠ. Αυτό σου λέω. Ήταν η ΚΑΠ η προκήρυξη. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την. Όχι, όχι. Θα δώσουμε τον χρόνο που πρέπει στον Χρυσάντο Τσαλτήρη, γιατί λογικά τώρα κάνει ρεπορτάζ. Τι ρεπορτάζ κάνει. Να δούμε τι έγινε. Ξέρετε τα δικαστικά πριν γίνουν. Κατάλαβε το, διάβασε το άρθρο και ξέρει ακριβώς. Το ήξερε, κρατούσε μια. Δηλαδή μας προετοίμαζε τις τελευταίες μέρες λίγο. Τις πρώτες μέρες δεν μας προετοιμάζε που έλεγε ότι είναι σίγουρος. Ναι. Και τώρα πάλι μέχρι το καλοκαίρι σφαγή και η ένσταση θα γίνουν μπαλόνια. Κανονικά. Ο Μπαλόνιας 4 θα γίνει. Εντάξει. Θα γράφω στους στίχους. Άμα δείτε Μπαλόνιας 4, και εγώ είμαι. Ναι. Και το πρωί, να πούμε καταρχήν τα συγχαρητήριά μας να δώσουμε στον Γρηγόρη Ατρίδη. Διότι καταφέρνει να δουλεύει από όλες τις άλλες πόλεις της χώρας εκτός από τη Θεσσαλονίκη πλέον, και δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Ωραία, εγώ θα μιλήσω σοβαρά και θα πω ότι πλέον είναι και με τη Βούλα μέλος της Ένωσης Συντακτών. Πήγες, το καθάρισες, ναι. Έλα, ρε, το λυπήθηκα. Έδειξε φωτογραφία του. Να του πούμε συγχαρητήρια, να του πούμε να είναι γερός και δυνατός. Που θα ζήσει την τελευταία χρονιά του ΕΟΠΗ. Πώς λέγεται ΕΟΠΗ, πώς λέγεται το δικό μας, του ΤΣΕΠΕΑΘ. Το ΤΣΕΠΕΑΘ. Και θα είναι στον ΕΟΠΗ και αυτός. Όπως όλοι οι άλλοι. Ένας χρόνος μας έμεινε στο ταμείο. Πόσο μας έμεινε. Όσο μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν. Μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά που μας άφησαν, γιατί ψηρίσαν και 100 εκατομμύρια από το ταμείο μας. Μιλάει ο πρόεδρος του Μετρό, του Αττικού Μετρό, ρε παιδί μου. Τον ξέρω και προσωπικά τον Γιάννη τον Μιλόπουλο, ο οποίος είναι πρώην Πασόκος, ο οποίος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα ΣΥΡΙΖΑ είναι το κάνει πρόεδρο του Μετρό. Και λέει για το Μετρό και καθησυχάζει και λέει ότι το ΤΑΔΕ θα γίνει και μετά από ένα χρόνο θα γίνει και επέκταση για Καλαμαριά και μετά θα γίνει και για Ευκαρπία και αυτά και θα φτάσει μέχρι το Μετρό. Ξέρεις πώς τα λένε ωραία οι πολιτικοί. Και κάποια στιγμή λέει, ναι, αλλά θα είναι πολύ καλό για του Θεσσαλονίκη που θα. Και του λέει ο δημοσιογράφος, του λέει, ναι, αλλά οι Θεσσαλονικείς λέει τι να ενθουσιαστούν αφού δεν υπάρχουν λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Και λέει αυτός, λεφτά υπάρχουν! Και λέω, πώς βγαίνει ο Πασόκος από μέσα. Να θες να κρυφτείς και να μην μπορείς. Μα το είπε και λέει ο δημοσιογράφος, μην το λέτε αυτό. Το Πασόκ είναι ιδέα από τα πολλά, εντάξει, δεν είναι ιδέα. Λεφτά υπάρχουν, να ξέρετε. Δεν είναι οικονομικό το θέμα. Περισσότερο είναι ερωτικό. Εκεί στο συνοσματικό λίγο το χάνουμε. Χρήστο, 5 νούμερα από το 1 μέχρι το 28 για την κλήρωση των εισιτηρίων. Το 2, 16, 17, 21, 25. Λοιπόν, να δούμε τους 5 νικητές που θα βρεθούν στην Τούμπα το μεσημέρι της Κυριακής. Ναι, να πω εγώ το χορηγό. Alter Ego στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 60%. Εκπληκτικά σχέδια και για να ντυθείτε για γάμο. Αν είστε κουμπάρος, ακόμα καλύτερα. Αν είστε γαμπρός, τι να κάνουμε. Θα το πάτε που θα το πάτε, τουλάχιστον να είστε καλά ντυμένος. Για να ξεχωρίσετε, πολύ καλές τιμές και σε γυναικεία ένδυση. Εκπληκτικά κομμάτια, αλλά και casual ένδυση, και ανδρική και γυναικεία. Alter Ego στην 25η Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία και δεύτερο κατάστημα Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά. Κερδίζουν ο κύριος Σαπουνάς, η κυρία Νικολαίδου, ο κύριος Μπλουγκουράς, ο κύριος Βαγιόπουλος και ο κύριος Μανούκας.
Μανούκας, Βαγιόπουλος, Μπλουγκουράς, Νικολαίδου και Σαπουνάς οι πέντε που κερδίζουν και θα ειδοποιηθούν για το πώς θα παραλάβουν τα εισιτήρια. Λοιπόν, ακριβώς στις 2 κλείνουμε το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 12 εδώ στον Λίμπερο.